Λοιπόν, αγροτικά ζητήματα για τον κόσμο της παραγωγής και θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το διοικητικό σκέλος στην ΕΑΣΥ. Έχουμε νέα διοίκηση, ανανέωση επί της ουσίας της διοίκησης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Να καλησπέρισουμε τον εκ νέου αντιπρόεδρο λοιπόν της ΕΑΣΥ, τον κύριο Χιλετζάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. 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 Ανανέωση λοιπόν της θητείας, έτσι. Ανανεώνεται η θητεία μας για 5 χρόνια ακόμα. Εντάξει, εγώ είμαι της. Ότι δεν πρέπει να καθόμαστε πάνω από 8 χρόνια οι αυτοδιοικητικοί γενικά και οι εκλεγμένοι. Εγώ τώρα έσπασα πάλι το κοντέρ και συνεχίζω άλλη μια τετραετία, γιατί η ομάδα λέει που κερδίζει δεν την αλλάζεις και με πείσαν να καθίσω ακόμα μια πενταετία. Σε μια περίοδο, κύριε Χιλετζάκη, που τα ζητήματα είναι μεγάλα, τα ζητήματα τρέχουν και στο διοικητικό σκέλος για την ΕΑΣΥ, αλλά και για τον κόσμο της παραγωγής και για την καθημερινότητά του. Δεν είναι εύκολα ούτε τα χρόνια που πέρασαν, αλλά ούτε και αυτά που έρχονται. Περάσαμε δύσκολες στιγμές μέσα στην τετραετία. Καταρχήν, διαχειριστήκαμε τον κορονοϊό, την επισητιστική κρίση. Από τη μία μέρα στην άλλη, δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε ένα μπουκάλι κρασί, δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε ένα αγροτικό προϊόν. Η εστίαση έκλεισε και εφόσον η εστίαση έκλεισε, εμάς έκλεισε το μαγαζί κατευθείαν. Βρεθήκαμε με χιλιάδες τόνους κρασί στις αποθήκες μας, να μην μπορούμε να πουλήσουμε ένα σέντς. Είχαμε τον κορονοϊό που είχαμε στα χέρια μας τις αγροτικές ενισχύσεις πάνω από 22.000 παραγωγών του νομού Ηρακλείου και έπρεπε να τις κάνουμε με τηλεδιάσκεψη και με 7 άτομα προσωπικό και από το σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι όταν παίζεις με την επιδότηση, με την οικονομία του κάθε νοικοκυριού. Φανταστείτε τώρα να κάνουμε ενεργοποίηση και να μας λέει ο άνθρωπος ότι πήρα ένα αγροτεμάχιο και είναι στην περιοχή τάδε. Και να λέει ο υπάλληλος, ναι, προχωράμε το δρόμο, να βλέπει το χάρτη ο υπάλληλος και ο άνθρωπος να μιλάει από το τηλέφωνο, να μην μπορούμε να κάνουμε την προσωπική επαφή και να κάνουμε τον εντοπισμό του αγροτεμάχιου. Αυτή η δοκιμασία των 2 ετών μας έβγαλε πιο δυνατούς. Καταφέραμε και οι επιδοτήσεις των παραγωγών δοθήκανε άψογα και στην ώρα τους. Δηλαδή δεν είχαμε απώλειες τα 2 χρόνια του κορονοϊού, που ήταν δεν είχε ματαγίνει αυτό ποτέ. 110 τηλέφωνα αγόρασε η Ένωση Ηρακλείου συσκευές και δουλεύανε τα παιδιά από τα σπίτια. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Είχαμε τον κορονοϊό που διαχειριστήκαμε 2 χρόνια την απόσταξη κρίσης, γιατί όλα τα μεγάλα εινοποιεία της Κρήτης κλείσανε τις πόρτες. Και οι επιχειρηματίες από τη μια μεριά καλά το κάνανε, γιατί λένε εγώ γιατί να πάρω σταφύλια, γιατί να βάλω κρασί, αφού συνεχίζει ο κορονοϊός και πώς, τι θα το κάνω για το δώσω. Πάνω από 10.000 τόνους διαχειριστήκαμε σταφύλια τα 2 χρόνια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα πλάνα του Κρήτη TV που ερχόταν στην Παλιανή, που αδειάζαμε τα σταφύλια στο προάβλιο, που δεν είχαμε χώρο και είχαμε παρκαρισμένα τα βιτιοφόρα απ' έξω από την Παλιανή, για να βάζουμε το μούστο που είχαμε την γκάρι όλες οι δεξαμενές που δεν είχαν γεμίσει ποτέ από τη μέρα που είχε εγγυνιαστεί το εινοποιείο μας. Όλα αυτά μας κάνανε πιο δυνατούς, αλλά δεν μας αφήσανε να ολοκληρώσουμε και το έργο μας. Και είπαμε να συνεχίσουμε για άλλη μια πενταετία στο τιμόνι της Ένωσης. Νέοι άνθρωποι, άνθρωποι παραγωγικοί, άνθρωποι που είμαστε κάθε μέρα στην Ήπεθρο, να συνεχίσουμε, μήπως εμείς μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα του νομού Ηρακλείου, τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Και γιατί λέω μήπως μπορέσουμε? Γιατί κάθε 3 και λίγο έρχονται στην ατζέντα μας νέες καταστάσεις και νέα πράγματα, όπως την κλιματική αλλαγή που τη βάζω πρώτη. Δηλαδή κανείς δεν θα πίστευε ότι η κλιματική αλλαγή θα έπαιζε ένα τόσο σοβαρό ρόλο στα αγροτικά προϊόντα και στην παραγωγή, της αυξομοιώσης της τιμής των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή πέρυσι ξεκίνησε το ελαιόλαδο στα 3,70 και φτάσαμε στα 8,70. Ναι. Αυτές οι αυξομοιώσεις και αυτές οι τιμές δεν είχαν ποτέ τον ποτόν ξαναδοθεί. Επομένως είναι πολύ δύσκολο και λεπτό το θέμα όταν εμείς οι άνθρωποι που εκπροσωπούμε τον πρωτογενή τομέα βγαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέμε η ερώτηση να το κόψω το λάδι, να μην το κόψω, θα ανέβει, δεν θα ανέβει. Ήταν λεπτά τα θέματα αυτά, γιατί παίζουμε με τη βιωσιμότητα του κάθε νοικοκυριού. Όλες αυτές οι προκλήσεις έρχονται σήμερα. Το τελευταίο γεγονός είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις. Οι κοτσουρεμένες αγροτικές επιδοτήσεις, τα άδεια βιβλιάρια του Οκτωβρίου που ερχόμαστε κι εμείς σήμερα και καλούμαστε κι εμείς να δώσουμε λύση ή να βοηθήσουμε
με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε το Υπουργείο με προτάσεις, είτε και τον ίδιο τον παραγωγό, να βρούμε άλλες μεθόδους για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά του. Ο χαμός έχει γίνει, κύριε Χιλετζάκη, και εμάς τα μηνύματα είναι πάρα πολλά που καταφτάνουν εδώ με τις επιδοτήσεις. Πραγματικά δηλαδή, ο κόσμος είναι ανάστατος. Ο κόσμος είναι ανάστατος, το ξέρω, είναι σοβαρό το πρόβλημα των επιδοτήσεων. Το έχει έτσι αλλιώς παραδεχτεί και ο ίδιος ο Υπουργός, και μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες, και στη συνάντηση που κάναμε στην Αθήνα το παραδέχτηκε, αλλά και σε συνεντεύξεις που έδωσε σε διάφορα. Και εδώ, στο Crete TV, στο Δελτίο Ειδήσεων συγκεκριμένα, το παραδέχτηκε δημόσια ότι ναι, όντως υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν διαχειριστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια σωστά την ΚΑΠ και αυτή η κακοδιαχείριση οδήγησε σε μια κακή πληρωμή. Και βέβαια, οι λύσεις τώρα, μάλλον οι προσδοκίες, πάνε όπως καταλάβαμε όλοι για την επόμενη χρονιά, το 2024. Για το 2024, και πρέπει οι παραγωγοί να καταλάβουν ότι είναι μια νέα πρόκληση οι νέες επιδοτήσεις. Οι νέες επιδοτήσεις δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τις παλιές επιδοτήσεις. Έχουμε πλέον τα οικολογικά περιβαλλοντικά σχήματα που όλα αυτά πατάνε στην κλιματική αλλαγή που είπα πριν. Είναι μεθόδοι και πρακτικές για να μπορέσουμε να καλλιεργούμε και να βγάζουμε και ασφαλής αγροτικά προϊόντα, αλλά και σε ξηροθερμικά κλίματα πλέον. Είναι μια νέα πρόκληση και οι επιδοτήσεις όπως δινόταν πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα δίνονται πλέον. Δεν θα είναι η προκαταβολή τον Οκτώβριο ή η καθάριση τον Δεκέμβριο. Θα είναι μία δόση τον Οκτώβριο, δεύτερη δόση το Δεκέμβριο και μία εγκαθάριση με τα περιβαλλοντικά οικολογικά σχήματα το επόμενο έτος, Απρίλιο και Μάιο. Επομένως, νέες προκλήσεις, νέα δεδομένα. Πάντως, για το κομμάτι των επιδοτήσεων, κύριε Χιλετζάκη, φαίνεται ότι γύρω στις 20 Δεκέμβρη θα έχουμε μία ακόμη πληρωμή, δηλαδή την πληρωμή του Δεκεμβρίου, όπως την περιμένουμε. Μία σειρά από πληρωμές ξεκινάνε από αύριο. Ναι. Αύριο ξεκινάνε τα βιολογικά. 180 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Έχουν σειρά μετά όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του δεύτερου πυλώνα, που είναι άλλα 180 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τα καύσιμα, τα πετρέλαια που λέμε εμείς οι αγρότες, που ανακαλλιέργεια πάει και κάποιο ποσοστό, που αυτό είναι περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και τη μεγάλη πληρωμή, που η μεγάλη πληρωμή είναι 650 εκατομμύρια ευρώ, που αυτή η πληρωμή αφορά την εξισωτική αποζημίωση, την αναδιανεμητική, μια νέα μορφή επιδότηση που δίδεται πρώτη φορά φέτος, και αυτό έχει να κάνει με τους μικροκαλλιεργητές. Και να φέρω ένα μικρό παράδειγμα, είναι για την ελιά. Όσοι παραγωγοί έχουν μέχρι 39 στρέμματα ελαιόδεντρα, δικαιούνται αυτή την αναδιανεμητική, που η αναδιανεμητική φτάνει και μέχρι 3.000 ευρώ ανάφημη, δεν τα υπερβαίνει. Μέχρι 39 στρέμματα. Μέχρι 39 στρέμματα σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Ναι. Στην Κρήτη αφορά πολλούς. Στην Κρήτη αφορά πάρα πολλούς, είναι ένα καλό μέτρο αυτό. Και έχουμε μετά το υπόλοιπο της βασικής, το 30%, και έχουμε και μία δέσμευση, ένα σχεδιασμό από το Υπουργείο, ότι προσπαθεί να βρει ένα τρόπο αυτά τα περιβόητα 88 εκατομμύρια ευρώ. Τα εξαφανισμένα. Τα 90 εκατομμύρια ευρώ θα πω εγώ. Πώς θα γυρίσουν κάποια χρήματα στις τσέπες και πώς θα γίνει κάποιες διορθώσεις για να πληρωθούν οι παραγωγοί. Μάλιστα. Πάντως, ναι. Για την ΕΑΣ, εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο, γιατί πέρα από τις εκλογές για τη διοίκηση, νομίζω πριν από μερικές μέρες εγκρίθηκε και το σχέδιο εξυγείας της ΕΑΣ, κύριε Χιλετζάκη. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου ήταν η πρώτη ένωση σε όλη τη χώρα που είχε μπει στο 106β σε ένα άθρο του πτωχευτικού κώδικα το 2017. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την οργάνωση. Της έδωσε όχι μόνο οξυγόνο, γιατί ήταν στην εντατική, αλλά της έδωσε και ζωή για να σκέφτεται το αύριο. Δυστυχώς όμως το ξέραμε από τότε ότι αυτό το 106β δεν θα περπατούσε. Η περίοδο χάριτος τελείωνε το 22, αλλά είχε ένα παραθυράκι το 106β το πρώτο που έλεγε ότι μπορούμε να κάνουμε αναδιαπραγμάτευση του χρέους, να ξανασυζητήσουμε δηλαδή με το μεγάλο πιστωτή που ήταν η Τράπεζα Πειραιώς τότε, ενώ τώρα είναι το ΦΑΝ και είναι δυσκολότερη η διαπραγμάτευση με ένα ΦΑΝ με σχέση την Τράπεζα Πειραιώς που ήταν πρώτα, και για να πάμε παρακάτω την οργάνωση. Συμφωνήσαμε κάποια πράγματα, θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ πολύ καλό δρόμο. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για την οργάνωση και με το 106β, το νέο 106β, το καινούργιο 106β,
θα υπάρχει πολύ φως στο τούνελ. Πάρα πολύ. Από ό,τι καταλάβουμε, θα εκποιηθούν και κάποια κίνητα, όχι όμως τα εμβληματικά κίνητα. Όχι τα παραγωγικά τα κίνητα, είναι κάποια ακίνητα που πραγματικά είναι τα ακίνητα φαντάσματα της Ένωσης. Uh-huh. Είναι ακίνητα που δεν μας αποδίδουν τίποτα, είναι ακίνητα που δεν είναι παραγωγικά. Τα... Οι ναυαρχίδες μας, όπως είναι το ελαιόλαδο εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, αλλά και το υπερσύγχρονο εινοποιείο μας στην Παλιανή, παραμένει ως έχει. Όπως οι 62 μαρτύρων τη σώσαμε που τη φλερτάρανε τα φαν για να την πάρουν. Αυτό, ιστορικό κτίριο. Εντάξει, κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε. Στο κομμάτι της υλοκομιδής τώρα, κύριε Γλιτζάκη, επειδή έχει ξεκινήσει, είναι απογοητευτικά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει τίποτα σε κάποιο. Άλλα περιμέναμε και άλλα βλέπουμε. Καταρχήν ο Δάκος έκανε τεράστια ζημιά τον τελευταίο 1,5 μήνα στο νησί. Το καλοκαίρι είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που δεν αφήσανε το Δάκο να αναπτυχθεί και να πολλαπλασιαστεί λόγω των παρατεταμένων καύσεων που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Τώρα είχαμε ένα οψιμοκαλό καιρό, όπως το λέμε στην Κρήτη, μια ωραία λέξη. Δηλαδή είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, φθινοπορεινές υψηλές θερμοκρασίες, μαζί με τις υγρασίες ευνοήσανε το Δάκο και εφόσον ευνοήθηκε ο Δάκος, δημιουργήθηκαν έξτρα πτήσεις. Αυτές οι πτήσεις του Δάκου που κάνανε την οπή στην ελιά και τώρα με τους τελευταίους ανέμους που πλήξανε το νησί, ραβδιστήκανε τελείως οι ελιές. Και αυτό, τα λάδια μας δεν είναι και τα σούπερ λάδια φέτος, γιατί όταν η ελιά είναι δακοφαωμένη όπως λέμε, οι οξύτητες είναι μεγαλύτερες, είναι πληγωμένος ο καρπός. Ήτανε στραβό το κλίμα. Το πάντως υπάρχουν σπίτια που δεν θα καταφέρουν να βγάλουν ούτε το λάδι της χρονιάς. Έχουμε παραγωγούς που πέρυσι παράξανε 4 και 5 τόνους λάδι και φέτος ζητάνε από άλλους συναδέρφους να τους δώσουν λάδι για το σπίτι τους, είτε δανεικό είτε να το πληρώσουν για να βγάλουν τη σεζόν. Mm-hmm. Δυστυχώς. Αντίστοιχη εικόνα βέβαια είναι και σε άλλες περιοχές και στο εξωτερικό. Γιατί έχετε επαφές και τα μαθαίνετε. Γι' αυτό Ιταλία, Ισπανία, παντού τα ίδια. Η Ισπανία ειδικά έχει πληγεί πάρα πολύ. Mm-hmm. 36 μήνες ξηρασία. Και η ξηρασία συνεχίζεται και σε εμάς. Εδώ δεν έχει βρέξει. Δεν έχει βελτιωθεί. Δηλαδή, η κατάσταση. Μπορεί να φοράμε απόψε τη Ζιβάγκο που μας θυμίζει καλοκαίρι. Μας θυμίζει χειμώνα, αλλά είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες είναι ακόμα ψηλές. Οι θερμοκρασίες είναι ψηλές και αυτή η λίγη βροχόπτωση που έκανε τις προηγούμενες μέρες, τώρα με τους νοθιάδες ξεράθηκε η γη κανονικά. Δηλαδή, είναι. Δεν έχει καμία υγρασία, τίποτα. Η κατάσταση αυτή, η κατάσταση η οποία επικρατεί στα ελαιόδεντρα. Το 2024 θα είναι καλύτερη, κύριε Χιλετζάκη. Όσοι με δεδομένα, την... με τα τωρινά δεδομένα τώρα. Μας λέγατε την προηγούμενη φορά, όποιοι κατάφεραν να ποτίσουν τα ελαιόδεντρά τους, όσοι κατάφεραν έτσι να τα περιποιηθούν, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και με τα δεδομένα τα περιβαλλοντικά. Όλο έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Αν δεν βρέξει το χειμώνα, αν ο υδροφόρος ορίζοντας δεν αποθηκεύσει νερό, δυστυχώς θα γίνουμε Ανδαλουσία Ισπανίας. Θα βλέπουμε τα δέντρα μας εξαιρέονται, ήδη είναι ξερά τα δέντρα. Τα δέντρα, αν κάνουμε μία βόλτα, είναι ολόξερα. Δηλαδή, απελπιστικό. Αυτά που βλέπουμε μόνο και είναι κάπως η φυσική τους κατάσταση πολύ καλή, είναι τα αρδευόμενα. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν νερό. Αν δεν βρέξει, δεν θα έχουν νερό να συνεχίσουν να ποτίζουν. Με τα αμπέλια μας και το κρασί, η παραγωγή εκεί έχει καλύτερα, έχει πιο ευείωνα χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο. Ήταν το μια ίδιο. Δύσκολη χρονιά για τον ευρωπαϊκό αμπελόνα. Γενικά, γιατί οι βροχοπτώσεις, οι ανοιξιάτικες δημιουργήσανε το μύχητα τον περονόσπορο σε όλη την Ευρώπη. Και είχαμε μειωμένες παραγωγές ίνου. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο μεγάλη παραγωγή μειωμένη ίνου. Και αυτή η μειωμένη παραγωγή είναι και στη χώρα μας. Καταστραφήκανε χιλιάδες στρέμματα από το περονόσπορο και πάρα πολλά στρέμματα καταστραφήκανε και από τον καύσωνα, από την υπερβολικές θερμοκρασίες όλο το καλοκαίρι και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, παντού. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή οι αναγγελίες του ΕΛΓΑ, είναι αυτοί που μαρτυρούν το μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.